της καταστάσεως εκεί στο λιμάνι που ελέγχετε εσείς? Το λιμάνι από χθες και προχθές και σήμερα έχουμε μια σχετικά αυξημένη παρουσία και παρόλα αυτά η διαχείριση γίνεται κανονικά χωρίς προβλήματα της λειτουργίας του λιμανιού και με κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων που παραμένουν στο λιμάνι και καθημερινά βέβαια οργανώνεται η αναχώρηση αριθμού άλλοτε μεγαλύτερου άλλοτε μικρότερου προς τα κέντρα που μέρα με τη μέρα συγκροτούνται και διαμορφώνονται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Άρα, σήμερα κύριε Υπουργέ, πάντως έχουμε μια αυξημένη παρουσία. Πόσοι υπολογίζετε ότι είναι τώρα στο λιμάνι? Συγγνώμη. Πόσοι υπολογίζετε ότι είναι τώρα στο λιμάνι? Ναι, αυτό σας είπα ότι είναι περίπου 4.000. 4.000. Αυξηθήκανε. Κουβαλάνε τα νησιά. Στα νησιά τι έχει γίνει? Από τα νησιά έχουμε επίσης ένα σύστημα περιορισμού όσο είναι δυνατόν, αλλά πρέπει τα πράγματα να τα βλέπουμε πάντα συνδυαστικά. Ούτε τα νησιά πρέπει να φορτώσουν πάρα πολύ, ούτε τα λιμάνι πρέπει να φορτώσει. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, συνεχίζονται από την Τουρκία οι ροές αμείωτες, έτσι? Τις προηγούμενες μέρες είχαμε μία σαφή μείωση. Το τελευταίο διήμερο δεν επιβεβαιώνεται αυτή η τάση. Είχαμε καιρούς άσχημους τις προηγούμενες μέρες. Εχθές ήταν λίγο καλύτερος ο καιρός. Σήμερα έχει πάλι επιδείνωση καιρού. Θα δούμε, επηρεάζει και αυτή η παράμετρο. Επηρεάζει, αλλά όχι μόνο, Υπουργέ μου. Εμείς κάναμε την παρατήρηση. Πάντως αυτό για το οποίο σας ενημερώνω είναι ότι πράγματι και ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά έχει αυξηθεί το τελευταίο τριήμερο και ο αριθμός των ανθρώπων που παραμένουν στο λιμάνι επίσης. Κάναμε πάντως την παρατήρηση ότι προχθές που ήταν ο Τσίπρας και η αντιπροσωπεία στην Σμύρνη, στοιχείο δεν πέρασε κανείς, την επομένη που έφυγε πέρασαν 1.500, 1.600. Δηλαδή οι τύποι, ας πούμε, είναι... Αλήθεια είναι αυτό και σας βεβαιώνω ότι έχει καταγραφεί και γίνονται και οι ανάλογες παρεμβάσεις. Αυτό αποδεικνύει ότι ελέγχουν απολύτως την κατάσταση και τη ροή. Θα ήθελα να είμαι προσεκτικός στις δημόσιες δηλώσεις μου για αυτά τα θέματα. Βεβαιώνω όμως ότι η κυβέρνηση και όλοι τα συναρμόδια υπουργεία δεν σταματάμε να επισημαίνουμε αυτού του είδους τα ζητήματα. Τώρα θα σας πω, έχετε θέσει πάντως το θέμα, έτσι? Το έχετε θέσει το θέμα αυτό, λέω, αυτή τη... Σε διαρκή βάση και με καθημερινή παρακολούθηση και παρέμβαση. Να σας πω, εσείς τώρα που έχετε το λιμενικό και έχετε την πλήρη πληροφόρηση κλπ. Αυτό το σχέδιο με το ΝΑΤΟ εξελίσσεται, υπάρχει, λειτουργεί, έχει κανένα αποτέλεσμα, λέτε εσείς? Άρχισε να λειτουργεί τις τελευταίες μέρες, περίπου στην πραγματικότητα από Δευτέρα. Είχε κανένα αποτέλεσμα όμως? Αλλά ακόμα δεν έχουμε καμία επιχειρησιακή και υπηρεσιακή εμπλοκή. Καμία. Το λιμενικό σώμα δηλαδή δεν έχει δεχθεί κάποιο μήνυμα μέχρι στιγμή. Υπουργέ μου, χθες είχαμε κάποια συζήτηση εδώ πέρα. Υπάρχει ένα κύκλωμα με αετωνίκη, δεν τα ξέρετε, δεν είναι από εμάς τα μάθετε. Οι οποίοι με κάποιο τρόπο, ειδικά μέσα στο λιμάνι, ρε παιδί, πρέπει να αντιμετωπιστούν, ας πούμε. Πάνε εκεί οι δουλέμποροι, τους κουβαλάνε, τους παίρνουν από εδώ, τους δίνουν χαρτιά. Δηλαδή τους λένε ψέματα ότι θα τους πάνε στα σύνορα. Είναι μια τρομερή κατάσταση. Ρε Καμπουράκη, ενημερώθηκα και όπως είναι γνωστό, έγινε και παρέμβαση από τον εκπρόσωπο του. Μεταφέραμε εδώ, βγάλαμε τον κύριο Λαγκαδιανό. Θε μα τα πει. Κάποιε εξηγήσει. Ευχαρίστω στη διάθεσή σα να σα δώσω όποια εξήγηση θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε. Η μετακίνηση από το λιμάνι του Πειραιά για την ιδωμένη των ανθρώπων αυτών δεν μπορεί να είναι, για τα σύνορα δηλαδή, δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα, όχι μόνο αρμοδιότητα, αλλά ούτε καν κάτι πενιγμό. Δεν πρέπει να υπάρχει εμπλοκή του ελληνικού κράτους, της ελληνικής πολιτείας. Δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να οργανώνει το ελληνικό κράτος την μεταφορά στα σύνορα. Μπορεί να φαίνεται περίεργο όταν συμβαίνουν σημεία και τέρατα, αλλά σύμφωνα και με τους διπλωματικούς κανόνες και με τα λεπτά ζητήματα που έχει διαχείριση του προσφυγικού, δεν επιτρέπεται να οργανώνει το ελληνικό κράτος τη μεταφορά στα σύνορα. Είναι σαν να είναι διακινητής τροποντινά και δεν πρέπει αυτό το πράγμα να συμβεί. Έτσι λοιπόν
σε όλο το προηγούμενο διάστημα, και από τη στιγμή που οι όποιοι ενδιαφερόμενοι, είτε ήταν κτέλ, είτε ήταν τουριστικά πούλμαν, είτε ήταν οτιδήποτε, δεν είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένα αίτημα αδειοδότησης για μεταφορά σε άλλα σημεία, ναι. Δεν μπορούσαν να έχουν αδειοδοτημένη δυνατότητα να επιχειρούν και να δρουν μέσα στο λιμάνι. Και γι' αυτό το λιμενικό σώμα, σε συμφωνία και συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και την ελληνική αστυνομία, δεν έδωσε άδεια να γίνεται η επιβίβαση των ανθρώπων αυτών μέσα στο χώρο ευθύνης. Γιατί θα θεωρείτε ότι τους διακινεί το ελληνικό κράτος επίσημα. Όχι ειδικά του λιμενικού σώματος, της ελληνικής πολιτείας. Υπήρξαν λοιπόν εμπλοκές και ανταγωνισμοί και τριβές μεταξύ των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών. Όπου παρουσιάστηκαν και τον ήχηδες για να έρθουμε στο θέμα. Λοιπόν, κάθε είδους. Και κτέλ υπήρχαν σε αυτή την ιστορία και τουριστικά πούλμαν και πολλά άλλα. Ναι. Επ' αυτού, κύριε Υπουργέ, μία παρατήρηση. Ναι, μεν το κράτος δεν μπορεί. Από τότε που έκλεισαν τα σύνορα, πρέπει να σας πω και αυτό. Ναι. Από τότε που έκλεισαν τα σύνορα, το ζήτημα πήρε και άλλη διάσταση. Ότι δεν επιτρεπόταν πια να παρασχεθεί τέτοιου είδους υπηρεσία από κανέναν. Ήταν αντιδιοντολογικό, διότι οι άνθρωποι θα πηγαίναν στην ειδωμένη σε συνθήκες άθλιες. Ενώ το ελληνικό κράτος βήμα-βήμα, με όσο πιο γορδούς ρυθμούς γίνεται, φτιάχνει χώρους διαμονής αυτών των ανθρώπων. Και άρα όποιος θέλει να μεταφέρει, και το ελληνικό κράτος εκεί οργανώνει μεταφορά και με αστικά λεωφορεία και με πολλούς άλλους τρόπους, να μεταφέρει στους οργανωμένους χώρους που συγκροτούνται. Κάνει μια έτσι και πως σου λέει θέλω να τους μεταφέρω στα Διαβατά, ας πούμε. Ναι. Εκεί λοιπόν, πώς το λένε, έγινε ιδιαίτερα σοβαρό το πρόβλημα που έπεσε στην αντίληψή μας, ότι πρακτορία από τα νησιά εξέδιδαν μαζί με το εισιτήριο της ακτοπλοείας των πλοίων συμπληρωματικά και εισιτήριο από τη Σάμο στην Ιδωμένη, από τη Λέσβο στην Ιδωμένη. Και εκεί έχουμε από μέρες τώρα γίνει παρεμβάσεις και από την ελληνική αστυνομία στα νησιά και από το λιμενικό σώμα προς τα πρακτορία, υποδείξεις, συστάσεις, οι οποίες δεν απέδωσαν δυστυχώς. Προχώρησα προχθές σε επιστολή προς τον Σύνδεσμο των Τουριστικών Επιχειρήσεων να ενημερώσει τα μέλη ότι αυτό το πράγμα είναι και αντιδεοντολογικό και στην πραγματικότητα παράνομο. Και πήρα χθες και χάρηκα γι' αυτό μια επιστολή από τον Σύνδεσμο που θέτει και από τη μεριά του τα ζητήματα. Πάντως, και κύριε Υπουργέ, μιας και είστε, να το αντιμετωπίσουμε. Το είδαμε και εμείς αυτό, το είδαμε και εμείς. Μιας και είστε, παρότι δεν είναι καθόλου δική σας αρμοδιότητα, αλλά μιας και είστε σε αυτό το όργανο, ρε παιδί μου, που το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα. Έχουμε επισημάνει από ότι είναι παράλογο. Αυτό το πρακτορείο, το πούλμαν του πρακτορείου που φορτώνει μετανάστες και τους πηγαίνει προς την Ιδωμένη, να τους σταματάει τροχέα στην Κηφισιά και λέει απαγορεύεται κύριε, πού πας, δεν επιτρέπεται. Ναι. Και την ίδια στιγμή το τρένο που είναι κρατικό να γεμίζει και να τους αδειάζει εκεί πάνω. Δηλαδή, ξέρω, δεν είναι δουλειά σας, αλλά πείτε το δεν εκεί. Είναι, δεν θα επικαλεστώ αυτό το ότι δεν είναι δουλειά μου, γιατί και στο συντονιστικό σημείο. Επειδή είστε στο συντονιστικό, σας λέω ότι αυτό είναι. Γιατί σου λέγανε, λεωφορεία δεν πάνε, αλλά οι άνθρωποι από 5.000 γίνανε 13-14 εκεί πάνε. Και πήγαν όλοι από το τρένο. Μπορείτε να το αντιληφθείτε ότι δεν είναι εύκολο να βγει μια γενική απαγορευτική διάταξη. Ναι, εντάξει. Διότι κάθε άνθρωπος, εφόσον έχει νόμιμο διάστημα παραμονή στη χώρα, μπορεί να μετακινηθεί κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, εν διάρκεια περιπτώσει μπορεί να μετακινηθεί και με πούλμαν, κύριε Υπουργέ μου. Εντάξει. Τα πούλμαν όμως γνωρίζουν πολύ καλά. Πρέπει να έχει δουλειά και το κράτος, διότι αλλιώς βλέπουμε αυτές οι χώρες που βλέπετε κι εσείς και που επειδή ξέρουμε. Δεν ξέρω αν έχετε τηλεόραση μπροστά σας. Αυτή τη στιγμή έχουμε συνδεθεί με ειδωμένη, η κατάσταση είναι δραματική. Δεν είναι παραδεκτή εικόνα σε κανένα επίπεδο. Ακριβώς, γι' αυτό και δεν είναι παραδεκτή εικόνα και γίνεται χειρότερη, γιατί έχουμε αυτή την αδυναμία που σας περιέγραψα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε δομή στην ειδωμένη. Ναι. Προσπαθούμε να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν σε κοντινές δομές. Στη Βόρειο Ελλάδα, να μην γυρίσουν στην Αθήνα, σε αυτές που φτιάχνουμε. Και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής το προηγούμενες μέρες έχει κάνει μια καμπάνια και με έντυπο σε όλες τις γλώσσες που μιλούν αυτοί οι άνθρωποι και τους ενημερώνει γι' αυτό. Αυτή η καμπάνια τώρα θα περάσει τις επόμενες μέρες σε νέα φάση,
γιατί πρέπει να πιστούν οι άνθρωποι αυτοί και δεν πείθονται εύκολα ότι δεν χρειάζεται να πάνε στην Ιδωμένη, είναι σε βάρος τους. Ναι. Θα το λύσουμε και αυτό, αλλά είναι αυτό το ζήτημα έχει ενδογενείς αντιφάσεις διπλωματικού και άλλου επίπεδου. Και αν θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει ήδη ένα καταβλισμό με ικανοποιητικούς όρους στην Ιδωμένη, δεν πρέπει να τον φτιάξουμε. Δεν είναι πρέπει, στόχο, αλλά πρέπει το κράτος συντονισμένα και γρήγορα να την αδειάσει την Ιδωμένη πια. Είπε, τώρα, να τις ναι, στήσουμε. Αλλά δεν θα αδειάσει με ΜΑΤ, θα αδειάσει με την Κηθό να πάνε στα άλλα κέντρα που φτιάχνονται. Ασφαλώς. Λοιπόν. Άρα καταλαβαίνουμε, Υπουργέ, ότι υπάρχει μια σταδιακή αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά, οργανωμένη πια με πούλμαν προς διάφορα κέντρα φιλοξενίας. Και με αστικά λεωφορεία ακόμα. Τα οποία όμως δυστυχώς αντί να αδειάζουν το λιμάνι, το κάνουν κάθε μέρα, γίνεται και λίγο παραπάνω. Εχθές, προχθές μιλάγαμε για 3.000, τώρα είναι 4.000. Όλα εξαρτώνται από τους ρυθμούς. Ο στρατός δουλεύει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, οι άλλες υπηρεσίες και τα άλλα υπουργεία. Φαντάζομαι ότι είχαμε στόχο μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας να έχουμε καλύψει πάνω από 10.000 σημεία με πάνω από 10.000 συνολικά αφριστικά για την παραμονή αυτών των ανθρώπων. Ίσως χρειαστούμε 3-4 μέρες ακόμα. Θα τα πούμε. Αν στο μεταξύ δεν ξανάρθουν άλλοι τόσοι και άλλοι τόσοι από την Τουρκία. Γιατί εδώ μοιάζει... δεν πρόκειται πάντως να τα αφήσουμε το λιμάνι του Πειραιά. Όχι, να βέβαια. Λίμωνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Τα νούμερα, σύμφωνα με τη